Γεια σας φίλες και φίλοι, λοιπόν καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, το οποίο κάνουμε τέτοια παλαβά πράγματα, τόσο όμορφα πράγματα, τόσο αναλύσεις αστρολογικές, αριθμολογικές, ρούνους, ταροϊστορίες, αριθμοσυμβολισμούς, ζώδια, ό,τι θέλεις, shorts με, πρόσεξε να δεις, shorts με μουσικές και τι δεν έχω κάνει για σας, λοιπόν, και τα κάνουμε πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Στο site μου με τόσες δωρεάν υπηρεσίες, αναλύσεις, συμφωνία πεπρωμένων, αριθμολογικές αναλύσεις. Τα πάντα της Παναγίας στα μάτια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, μπες, δες τα κτλ. Τώρα, για σένα λοιπόν που με ακούς για πρώτη φορά, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ρίξιμο. Θα μου πεις τώρα, μα τα ρω αυτά. Ξέρω ότι με βλέπουν αρκετοί, δηλαδή τα βίντεο μου βλέπω ότι προσφέρονται σε ένα πολύ μεγάλο κοινό. Άλλοι τώρα επιλέγουν να γίνουν συνδρομητές, άλλοι δεν επιλέγουν να γίνουν συνδρομητές, απλά βλέπουν όμως το βίντεο μου. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Ξέρω ότι μπορεί να φανεί παράξενο. Ξέρω ότι τώρα θα πει τα ρο, αυτά τι είναι δυνατόν. Διάλεξε μια κάρτα, να ξέρω, στη σημερινή εποχή το 2023. Ναι, οκ. Okay. Άκουσε το, δες το, μπορεί να εμπνευστείς. Δεν έχει σημασία αν πιστεύεις ή όχι στα ταρό, θα το πούμε έτσι, ή στις αναλύσεις. Δες το λιγάκι με προσοχή και δες αν σου ταιριάζει, αν σου κάνει. Αν δεν σου κάνει, είναι οκ, okay, είναι μια χαρά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, πάμε κατευθείαν τώρα στο ζουμί που λένε, κατευθείαν στο θέμα μας. Δεν θα σου πω πολλά, πολύ λίγα πραγματάκια. Καρμική κλωστή είναι ένα άνοιγμα πολύ ιδιαίτερο, δεν είναι καθόλου συνηθισμένο άνοιγμα. Το είχα ξανακάνει πολύ παλιά, αλλά επειδή μου αρέσει και επειδή παίρνουμε πολύ όμορφα μηνύματα και μπορούμε κάθε τόσο να το ρίχνουμε για να βλέπουμε πού βρισκόμαστε, όχι κάθε μέρα, ούτε κάθε μήνα, θέλει ένα διάστημα. Μπορούμε λοιπόν με αυτό το άνοιγμα που έχει πολύ μεγάλη δύναμη να φέρει στο φως αλήθειες για εμάς, για ανθρώπους και καταστάσεις. Γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν, έτσι. Μπορείς να βάλεις τον άνθρωπο, μπορείς να βάλεις μια κατάσταση, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εσύ για να δεις αυτό το ρίξιμο, μάλλον αυτές τις πληροφορίες που θα σου βγάλω. Ποιες είναι αυτές οι καρμικές κλωστές οι οποίες έρχονται και μας τυλίγουν. Υπάρχει, και στα ταρό, υπάρχει η φιλοσοφία, η έννοια της καρμικής κλωστής. Έχει χρώμα κόκκινο, συνδέεται κάπου στον αφαλό μας, ναι, μη σας φαίνεται παράξενο, και συνδεόμαστε όλοι. Τώρα, για κάποιο λόγο, με κάποιους ανθρώπους, αυτές οι κλωστές έρχονται πιο κοντά, σε κάποιους απομακρύνονται. Στην ουσία είμαστε ένας κόσμος, ένα σύμπαν όπου όλοι είμαστε συνδεδεμένοι. Με άλλους οι κλωστές μας είναι πολύ μακριές, μπορεί και να μην συναντηθούμε ποτέ, με άλλους είναι πιο κοντά, με άλλους είναι λίγο πιο έτσι κτλ. Εννοείται ότι όσοι άνθρωποι είναι οι γονείς μας, οι συγγενείς μας κτλ, αυτές οι κλωστές είναι πιο έντονες και μας συνδέουν. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν συναντάμε και κάποιους ανθρώπους δεν αισθανόμαστε καλά, αισθανόμαστε το στόμαχι μας να ανακατεύεται. Δεν θα σας το εξηγήσω περισσότερο γιατί χρειάζεται και κάποιες βάσεις γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό στα ταρό λέγεται καρμικό, μάλλον λέγεται πλέγμα. Το έχουν αναφέρει αυτό αρχαίοι διδάσκαλοι που έχουν μιλήσει για τέτοια πράγματα, που σημαίνει ότι όλοι συνδεόμαστε. Και φυσικά εννοείται ότι όταν υπάρχει και ερωτικό κομμάτι, συνδεόμαστε ερωτικά, παντρευόμαστε, κάνουμε παιδιά, φυσικά αυτές οι κλωστές είναι πάρα πολύ έντονες. Δεν φεύγουν ποτέ, ακόμα κι αν ένα άτομο φύγει από τη ζωή. Δεν έχουν την ίδια δυναμική, να σας το πω έτσι. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει αυτή η σύνδεση, διότι θέλει να σου πει ο Θεός, η ενέργεια, ο κόσμος, το σύμπαν, η φύση, πάρ' το όπως θέλεις, ότι τίποτα, τίποτα δεν πάει χαμένο και ότι όλα συνδέονται. Εντάξει, μένω εκεί, δεν το προχωράω περισσότερο, δεν το αναλύω περισσότερο, το ζουμί το έχεις πάρει, έχεις καταλάβει περίπου τι γίνεται, υπάρχει μια διασύνδεση. Εδώ τώρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να σου δείξω 4 decks. Θα πρέπει να επιλέξεις ένα από τα 4 decks με το οποίο θα δουλέψουμε. Το πρώτο deck είναι με αυτό εδώ πέρα και λίγο θα θέλω να δεις την πλάτη, να πω έτσι, του deck. Είναι αυτό εδώ πέρα το πολύ όμορφο σαν διαμαντάκι που είναι. Εντάξει. Είναι όμορφες κάρτες, πανέμορφες κάρτες, έχουν πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Το αφήνω εδώ, γιατί χρειάζεται να επιλέξει λίγο με προσοχή. Το δεύτερο deck και αυτό έχει πάρα πολύ έντονα χρώματα. Δες εδώ λίγο, γιατί ίσως δεν το έχεις παρατηρήσει. Θέλω να παρατηρήσεις λίγο τα μυστικά σύμβολα τα οποία κρύβονται. Δες το καθρέφτισμα. Τι σου είπα προηγουμένως, σου μίλησα για καρμικές κλωστές. Δες εδώ τη διασύνδεση που υπάρχει μέσα από τον ήλιο, τη σελήνη. Γιατί υπάρχει πάνω δέντρο, κάτω δέντρο? Διότι σύμφωνα και με την ερμηνευτική φιλοσοφία είναι όπως πάνω, έτσι και κάτω.
θέλει να σου πει ότι ο κόσμος όπως είναι εδώ κάτω, έτσι είναι και πάνω. Υπάρχουν βέβαια ίσως διάφορες άλλες διαστάσεις. Δεν έχουν βεβαίως εκεί νερό και τέτοια προς Θεού, χώμα ή δεν ξέρω τι. Έχουν όμως μια άλλη διασύνδεση. Ό,τι γίνεται πάνω γίνεται και κάτω, σαν να επικοινωνούμε. Εντάξει, πολύ όμορφο deck και αυτό, θα το δεις, έχει και αυτό πολύ ζωντανά χρώματα. Ένα πανέμορφο deck. Εδώ πέρα θέλω να το δεις με αυτό το σαν ρόμβο, σαν μάτι κιόλας που μοιάζει και βλέπει με έναν φιλοσοφικό ιδιαίτερο κύκλο μέσα. Δες το εδώ με τους γεωμετρίες. Στα εξηγώ, στα περιγράφω λίγο για να περιγράψεις εσύ και σύμφωνα να συντονιστείς με τη φωνή μου, με την περιγραφή μου και να επιλέξεις με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, πολύ όμορφο deck, θαυμάσια χρώματα. Ένα άλλο deck το οποίο το λατρεύω, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ πανέμορφο, είναι ασπρόμαυρο όλο. Θέλω όμως να το δεις, διότι και εδώ υπάρχουν διασυνδέσεις, υπάρχει ένα αστέρι, υπάρχουν τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, όπως υπάρχουν και τα ζώδια τα οποία ανήκουν σε αυτά τα τέσσερα στοιχεία, που είναι φωτιά, αέρας, νερό, γη. Είναι και αλχημικά σύμβολα αυτά. Διασυνδέσεις και συνδέονται με τη μητέρα φύση, με ιδιαίτερους τρόπους όλα αυτά τα στοιχεία και φυσικά τι κάνουν, δημιουργούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη ζωή. Θέλω να επιλέξεις, αν έχεις επιλέξει, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Εγώ τώρα θα τα βάλω λίγο στην άκρη, ωραία, για να μην έχουμε, να έχουμε χώρο δηλαδή, και ξεκινάμε με το πρώτο μας deck. Επέτρεψέ μου λίγο να ανακατέψω. Καρμική κλωστή. Πετάγονται εδώ πράγματα, πέταξε αυτή, πέταξε στον αέρα πραγματικά. Λοιπόν, όταν γίνονται τέτοια πράγματα, όταν δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαίο στα ταρό, αυτό το οποίο λέμε είναι τίποτα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τι πετάγεται, τι βγαίνει, τι είναι ανάποδα, τι μας μπερδεύει, μας ανακατεύει. Αν εγώ νιώσω κενό στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το εξηγήσω, λοιπόν. Θα δούμε. Συντονιστείτε, δείτε και εσείς με προσοχή το ανακάτεμα. Παίζουν όλα ρόλο, διότι στην ουσία αφορά εσάς, εντάξει. Ένα λεπτό. Και ξεκινάμε. Πρώτη κάρτα. Κύριο καρμικό μάθημα. Και το κύριο καρμικό σου μάθημα που φέρνεις αυτή τη ζωή είναι να αντέξεις, αγαπημένη μου, αγαπημένη, να αντέξεις την προδοσία των ανθρώπων. 10 ξυφών από τις πιο στενάχωρες γενικότερα κάρτες. Το 10 ξυφών όμως σου λέει ήρθε η ώρα να σταθείς στα πόδια σου. Αυτό είναι ένα καρμικό μάθημα. Ξέρω, σου έρχονται τώρα στο μυαλό πολλές ερωτήσεις και λες μα συγγνώμη. Είναι αυτά προδιαγεγραμμένα? Είναι αυτά πράγματα τα οποία, πώς το λένε, έρχονται στον δρόμο μου από κάπου, από κάποια άλλη δύναμη? Θα σου απαντούσα ξεκάθαρα ναι. Η δική μου η άποψη όμως είναι αυτή, έτσι. Δεν είναι η δική σου, είναι η δική μου η άποψη. Με όλα αυτά τα πράγματα που ασχολούμαι τόσα χρόνια, είναι ότι κάποιες καταστάσεις, κάποια γεγονότα είναι στο δρόμο μας, διότι ναι, πρέπει να τα περάσουμε. Αν ψάξεις λιγάκι και επιστημονικά, αλλά και πνευματικά, θα δεις ότι ζούμε σε ένα σύμπαν το οποίο είναι προδιαμορφωμένο και ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες. Έχουμε γεννηθεί από συγκεκριμένους γονείς, συγκεκριμένο τόπο, οι επιλογές που έχουμε να κάνουμε στη ζωή είναι συγκεκριμένες. Δεν έχουμε δηλαδή δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, αυτό. Έχεις ή αυτό ή αυτό. Λοιπόν, ξέρω, σηκώνει πολύ προβληματισμό, δεν θα το αναλύσω περισσότερο. Θα σε βάλω εδώ όμως και θα σου πω ότι το 10 ξυφών, όπως και να το κάνεις όμως, για σένα, σαν ένα καρμικό μάθημα που έχεις φέρει σε αυτή τη ζωή, είναι ο αριθμός 10. Μπορεί να σε επηρεάσει την ημέρα γέννησης, να σε επηρεάζει το όνομά σου σαν αριθμολογική ανάλυση και δόνηση. Το 10 ξυφών σου μιλάει όμως να ανέβω πάνω. Είναι αν θέλεις, πέρα αν το πάρεις σαν καρμικό, είναι και ένα μάθημα ζωής. Να σηκωθώ στα πόδια μου και να αντέξω την προδοσία. Ξεκινάμε, συνεχίζουμε. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Ποιες είναι οι επιρροές από αυτές που φέρνει η ψυχή μου. Επιρροές ψυχής, και είναι το 8 μπαστούνι. Οι επιρροές της ψυχής σου που θα σε βοηθήσουν γενικότερα σε αυτό το καρμικό μάθημα με το 8 είναι ότι γίνομαι, αν παρατηρήσεις, γίνομαι κάτι σαν τοξοβόλος. Βάζω στόχο στη ζωή, βάζω σκοπό στη ζωή. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, σηκώνομαι από αυτή την ενέργεια και γίνομαι ο τοξότης ή τοξότρια, η οποία εκτοξεύει βέλη που
που σημαίνει μήνυμα και σημαίνει σκοπός ζωής. Έχει και μια πνευματική διάσταση εδώ και σημαίνει ότι να καταλάβω ότι μήπως όλα αυτά υπάρχει ένα σχέδιο, μήπως είναι ναι, αυτό που λέγαμε καρμικά, γιατί γίνεται αυτό, να το ψάξω λιγάκι. Ωραία λοιπόν. Καλή κάρτα η οποία δίνει δύναμη όμως εδώ. Αυτό να κρατήσεις. Ποιες είναι εκείνες ή να το πω έτσι, συμπεριφορές ή συστήματα που είναι παλιές συμπεριφορές που μας επηρεάζουν, για κάτσε να επιλέξω εδώ, περίμενε, για να δούμε, λοιπόν, που μας επηρεάζουν, μας κάνουν, η συμπεριφορά σου, λοιπόν, πρόσεξε τώρα εδώ, έχουμε το 8 ξυφών, είναι η φυλακή του μυαλού, τη βάζουμε εμείς, νιώθουμε ανήμποροι, νιώθουμε ότι μας φυλακίζουν, νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αυτό είναι μία πλάνη, είναι ένας μύθος. Ναι, δεν λέω, γίνονται άσχημες καταστάσεις. Εδώ έχει βγει πάλι ένα οχτάρι. Δες το λιγάκι, γιατί το 8 είναι από τους πολύ δυνατούς αριθμούς που σε επηρεάζουν, και το 10 και το 8 και το 8 στη ζωή σου. Δες αυτούς τους αριθμούς που επηρεάζουν στη ζωή σου, στην ημερομηνία γέννησης, στο όνομα σου, εκεί που μένεις. Όλα παίζουν ρόλο, εντάξει. Όμως εδώ, αυτό το οποίο σου λέει, συναισθηματικά, είναι ότι μην τα πιάνεις όλα και τα αναλύσεις μόνο με το μυαλό. Άφησε λίγο και το συναίσθημα να σε οδηγήσει. Δεν λέμε ότι αγνοούμε τη σκέψη μας και τη λογική μας, όμως λέμε βάλε μια ισορροπία. Εντάξει. Πάμε τώρα σε ένα σημαντικό κομμάτι. Ποια είναι, μισό λεπτό, τα τεστ, ναι, ναι, τα μαθήματα, τα τεστ, πραγματικό τεστ που πέρασες. Εσύ λοιπόν, αυτά που πέρασες στη ζωή είναι η προδοσία της καρδιάς, είναι η απογοήτευση, είναι και η συναισθηματική απογοήτευση και στο ερωτικό κομμάτι, έτσι, από ανθρώπους. Εδώ είναι η πληγωμένη η καρδιά. Δες πόσο εκφραστική είναι αυτή η κάρτα εδώ πέρα, πόσο όμορφη και εκφραστική. Τρία ξυφών, πάντα το τρία ξυφών μας μιλάει ότι υπήρξαν σε οποιοδήποτε κομμάτι, κυρίως το ερωτικό βεβαίως λέει εδώ, προδοσία, απογοήτευση από τρίτα άτομα, μπήκαν τρίτα άτομα, σε προδώσανε, σε προδώσε ο δικός σου, ο άνθρωπος, ο κοντινός σου, ο σύζυγος, η σύζυγος, ο σύντροφος, η σύντροφος, όλα αυτά τα κομμάτια, εντάξει. Μιλάει για προδοσία και λοιπόν αυτή η προδοσία, αν το πάω και λίγο πίσω, αυτή η προδοσία έφερε σένα να νιώθεις αδύναμος, αδύναμη, να εγκλωβιστείς, προσπαθούσες εσύ να πετύχεις, να βάλεις ένα σκοπό για χαρά, για ευτυχία, να δώσεις ενέργεια και πάλι ξανά πάλι προδοσία. Σαν να είσαι σε ένα φαύλο κύκλο. Δες με πόση σοφία, ταταρό, αυτό το άνοιγμα σου απαντάει και σου λέει ότι είσαι σε ένα φαύλο καρμικό κύκλο. Η απάντηση είναι μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Βεβαίως και μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Εννοείται. Εκεί είναι η δύναμη και εκεί είναι η ελεύθερη βούληση και εκεί είναι πώς μπορούμε να αλλάξουμε, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών το πεπρωμένο. Λοιπόν, ωραία. Στο επόμενο. Ποια είναι τα τεστ, τα εμπόδια, οι προκλήσεις, αν θέλεις, πού θα περάσεις. Για να δούμε. Για επέτρεψέ μου να επιλέξω λίγο. Ένα λεπτό. Λοιπόν. Ποια είναι αυτά τα οποία θα περάσεις και είναι μάλιστα. Αυτά τα εμπόδια λοιπόν, αγαπημένε μου, αγαπημένε μου, που θα περάσεις στη ζωή σου, δεν είναι και τόσο άσχημα. Δεν, βεβαίως έχουν μεγάλη ευθύνη, αλλά δεν είναι από τις προκλήσεις οι οποίες είναι άσχημες προκλήσεις. 10 κούπα. Οικογένεια, ευτυχία, στόχους, είναι να βρεις την ευτυχία σου. Η πρόκλησή σου, άκου να δεις τώρα, πρόκληση που έχεις, και είναι μια πολύ όμορφη πρόκληση, γι' αυτό θέλω να μείνουμε σε αυτό, είναι να περάσεις και να περάσεις και να γευτείς την ευτυχία. Τώρα, για τον κάθε άνθρωπο εννοείται είναι ξεχωριστό, είναι διαφορετικό, αλλά για σένα το 10 κούπα είναι η ευτυχία. Είναι η οικογενειακή ευτυχία, είναι η ευτυχία του να περνάς καλά και να νιώθεις ολοκληρωμένος, ολοκληρωμένη συναισθηματικά. Αυτό είναι το μάθημά σου. Και να στο συμπληρώσω, αυτό είναι το μάθημά σου, να βρεις τη δύναμη, εφόσον έχεις περάσει όλα αυτά τα δύσκολα, να συνεχίσεις να επιμένεις και να ψηφίζεις, να στο πω έτσι, εντός αγωγικών, όχι, δεν μιλάω ότι κάνουν τις κανονικές εκλογές, ενώ να ψηφίζεις πάντα για την ευτυχία σου, ό,τι και να γίνει. Αυτό είναι το μεγάλο τεστ. Παρόλες απογοητεύσεις, εσύ να συνεχίζεις και να εμπιστεύεσαι την καρδιά, την αγάπη.
σημαντικότατο. Δες πώς μεταμορφώνεται λοιπόν τώρα το ρίξιμο από εκεί που ήταν στριμόκολο, συγγνώμη, δύσκολο, πώς γίνεται τώρα για σένα καρδιά και αγάπη και ευτυχία. Με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι. Ο καθένας όπως το βρίσκει, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Πώς όμως θα φτάσεις τώρα εσύ, να το βάλουμε έτσι εδώ, σε αυτό το στόχο. Πώς θα φτάσεις. Έλαντε που αυτό το ρίξιμο σου δείχνει και μία, να το πω έτσι, και έναν οδηγό και μία διαδρομή. Και θα φτάσεις μέσα από πύργο, μέσα από ενέργειες οι οποίες μπορεί να φαίνονται ως καταστροφικές. Μέσα από τον πύργο, ο οποίος σημαίνει χτίζω γερά θεμέλια. Θα φτάσεις στην ευτυχία χτίζοντας στο συναίσθημα, σε γερά θεμέλια. Ό,τι δεν είναι σταθερό, ό,τι δεν έχει, ό,τι είναι σαθρό, θα γκρεμιστεί. Είτε είναι κτίριο πραγματικό που το έχουν χτίσει οι άνθρωποι, είτε πρόκειται για συναίσθημα, είτε για σχέσεις, είτε για επαγγελματικές σχέσεις, είτε για ερωτικές, τα πάντα όλα θα γκρεμιστούν. Είναι νόμος. Άρα θα χτίσεις πάνω σε γερές βάσεις. Και εδώ επειδή έχουμε τον Άρη, ο Άρης δηλαδή είναι ο κεραυνός εκείνος ο οποίος καταστρέφει τα πάντα, σημαίνει ότι μέσα από περίεργες καταστάσεις, ξαφνικά γεγονότα, εσύ θα μάθεις να χτίζεις. Άρα επίσης σημαίνει και κάτι άλλο, ότι και εσύ μόνος σου θα πρέπει να γκρεμίσεις πράγματα, καταστάσεις που δεν σε ικανοποιούν, δεν σου αρέσουν, δεν σου ταιριάζουν. Okay. Λοιπόν, στο επόμενο, για μισό λεπτάκι να δω κάτι. Εννοείται ότι όλα παίζουν ρόλο. 10-10 είναι η μεταμόρφωση. 8-8. Επίσης εδώ 8 και 8 μας κάνει 16. Δες πώς όλα συνδέονται. Λοιπόν, το 10 και το 3. Όλοι αυτοί οι αριθμοί, εδώ το 16. Όλοι αυτοί οι αριθμοί πώς επηρεάζουν εσένα, πώς, με τι συντονίζεσαι. Είπαμε ημέρα γέννηση, ημερομηνία, μήνας, έτος, δεν ξέρω τι, όνομα, αριθμολογία από όνομα κτλ. Μπες στο site μου, βάλε το όνομα και το επώνυμό σου. Μπες και στη συμφωνία πεπρωμένων και στο ολοκληρωμένο αριθμολογικό προφίλ, βάλε όνομα, επώνυμο, ακολούθησε μόνο σωστά τις οδηγίες και δες τι αριθμοί βγαίνουν και πώς επηρεάζουν. Γιατί εδώ έχουμε και το 16, έχουμε το 1, το 6, έχουμε και το 7 πάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η επόμενη κάρτα που θα τραβήξω, για να δω κάτι. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα που θα τραβήξω είναι αισθήματα. Συμπεριφορές, αισθήματα για να φτάσεις εδώ. Εδώ είναι η δράση, τι χρειάζεται να κάνω. Πάμε όμως και στη συμπεριφορά και τι συναισθήματα λογικές χρειάζεται να έχεις εσύ για να μπορέσεις να πετύχεις τι. Πρόσεξε, εδώ κατά κάποιο τρόπο είναι το παρελθόν, εδώ είναι το μέλλον. Για να φτάσεις εδώ, αυτός είναι ο στόχος. Πώς θα φτάσεις, και ρίχνουμε κάρτες για να φτάσεις. Και βγαίνει ο ανόητος, βγαίνει ο τρελός. Και ο ανόητος, ο τρελός, θέλω να τη δεις, είναι μια πανέμορφη κάρτα. Δεν είναι τυχαία. Έχει όλο το ζωδιακό κύκλο εδώ. Εδώ έχει ένα σκυλί που τον προστατεύει και του λέει πρόσεξε, θα πέσεις, μη ρισκάρεις πάρα πολύ. Πίσω από αυτή την κάρτα κρύβεται. Έχει την έννοια του μηδέν. Το μηδέν στην αριθμολογία σημαίνει και η ευλογία του Θεού. Σημαίνει ότι περικλεί πολλά πράγματα. Πίσω από αυτή την κάρτα κρύβεται ο ουρανός. Ο ουρανός αστρολογικά σημαίνει γεγονότα, σημαίνει αλλαγές, σημαίνει λίγο την επανάσταση, σημαίνει λίγο το ρίσκο, σημαίνει λίγο το προχωράω, σημαίνει λίγο βρίσκω και δεν ακολουθώ και συμβατικές μεθόδους. Χρειάζεται στη ζωή σου γενικά να καταλάβεις ότι πολλά πράγματα που συμβαίνουν είναι τρελά, πραγματικά είναι θεότρελα. Μην προσπαθήσεις να βγάλεις πάρα πολύ νόημα από ό,τι συμβαίνει, δέξου το ότι συμβαίνει. Και συνέχισε και πάρε ρίσκα στη ζωή σου, ρισκάρισε λιγάκι. Δεν εννοώ να πας να ρισκάρεις, να τα δώσεις όλα, εννοώ όμως ότι βάλε και μία λογική, γιατί εδώ σου μιλάει και για μία λογική, εντάξει. Για να μπορέσεις να δεις ότι χρειάζεται και μία τρέλα, δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, να πάω να του τα ρίξω, ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, να πάω να του τα ρίξω, να πάω να της μιλήσω, να πάω να του μιλήσω, μα ξέρω ότι μπορεί να πάω χιλόπιτα. Ρίσκαρε. Είναι προτιμότερο να ρισκάρεις και να φας χιλόπιτα παρά να μην κάνεις τίποτα και να το έχεις μια ζωή μέσα σου και να λες δεν της μίλησα, δεν του μίλησα, δεν το έκανα.
Τουλάχιστον, αν είναι αρνητικό κάτι, θα ξέρεις. Και θα λες, ρε παιδί μου, εντάξει, το προσπάθησα τουλάχιστον. Η ζωή όμως σου λέει εδώ ότι χρειάζεται σαν συμπεριφορά και λίγο τόλμη και λίγο να προχωρήσω. Εδώ σημαίνει λελογισμένο ρίσκο, δηλαδή ρίσκο με λογική. Ωραία. Στο επόμενο είναι ο στόχος, ο καρμικός σε αυτή τη ζωή. Πρόσεξε, μην τον μπερδέψεις με αυτό εδώ πέρα, εντάξει. Ποιος είναι ο στόχος, ο καρμικός σε αυτή τη ζωή, για να το δούμε. Και έχει βγει ο ακόλουθος, όμορφη κάρτα. Ένα λεπτό. Κάτσε να πάρω μια ανάσα, ένα λεπτό, για να συνεχίσω. Ακόλουθος κούπα. Ο ακόλουθος κούπα. Για ποια πράγματα μας μιλάει, ρε παιδιά? Για το συναίσθημα. Θα σου έλεγα, η αγάπη και ο έρωτας πολλές φορές δεν έχουν λογική. Μπορεί να το δεις και σε ζευγάρι αυτό. Να μην ταιριάζουν, να είναι τελείως διαφορετικοί και να λες, μα καλά, πώς. Και όμως να είναι ερωτευμένοι, έτσι. Και όμως ο ένας να αγαπάει τον άλλο. Ή να μην μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλο. Ο έρωτας, να θυμάσαι, και αυτό είναι ένα μήνυμα που σου στέλνει γι' αυτό εδώ πέρα η κάρτα, είναι εκεντρική. Ο έρωτας είναι πάντα εκεντρικός. Είναι παράξενος, είναι περίεργος. Ο έρωτας είναι και ανώριμος. Ο έρωτας πολλές φορές δεν βγάζει λογική. Αυτό θέλει να σου πει. Αλλά είναι συναίσθημα. Είναι μια όμορφη κάρτα, μια πολύ όμορφη εικόνα. Ο ακόλουθος κούπα σου μιλάει για προσφορά. Σου μιλάει και για καλλιτεχνικά, βεβαίως, εδώ έχει και διάφορα έτσι, τέτοια περίεργα. Σου μιλάει όμως για αγάπη. Σου μιλάει για συναίσθημα. Σου μιλάει για όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου το συναίσθημα είναι το κυρίαρχο μάθημα, ο στόχος σου σε αυτή τη ζωή. Να ερωτευτείς χωρίς να υπάρχει, πώς να σου το πω, δομή. Να είναι δηλαδή, πώς το λένε, να έχει την έννοια και της μη σοβαρότητας. Και καμιά φορά έτσι είναι, όταν είμαστε ερωτευμένοι, έχουμε κάνει και βλακίες, κάνουμε χαζομάρες ή φλερτάρουμε με πολύ βλακώδες τρόπο, ας πούμε. Πέρα από αυτό όμως, ό,τι και να είναι, συναίσθημα. Δες αυτά τα δύο άκρα. Συναίσθημα και αγάπη. Το σταματάω εδώ, για σένα, και προχωράμε. Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να σε ικανοποίησα, διότι ήταν και μια πολύ, έτσι αισθάνομαι εγώ, μια πάρα πολύ βαθιστόχαστη, δεν εννοώ ότι είμαι εγώ βαθιστόχαστος, όχι, εννοώ μια πολύ δυνατή, βαθιά ανάλυση, η οποία πραγματικά μπορεί να σε βοηθήσει τουλάχιστον να καταλάβεις κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει. Εντάξει, προχωράμε στο επόμενο. Στο δεύτερο deck. Όσοι επιλέξατε το δεύτερο deck. Καρμική κλωστή. Ωραία. Πάμε να δούμε ποιες είναι εκείνες οι κλωστές που τυλίγουν εσένα ή τον άνθρωπό σου και τα λοιπά. Πω, 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 τι πέφτει εδώ. Έπεσε εδώ. Αυτό εδώ θα το δείξω. Δεν είναι τυχαίο. Ένα ερώτημα σου πέφτει εδώ. Γιατί ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή? Ερχόμαστε για να συναντήσουμε ανθρώπους και να γεμίσουμε και εμείς χαρά, να τους γεμίσουμε και εμείς χαρά, αλλά και επίσης να καταλάβουμε ότι στη ζωή, ναι, έχουμε το δικαίωμα του να είμαστε χαρούμενοι, όμως η ευθύνη κυρίως είναι δική μας. Τρία κούπα από τις καλές κάρτες και επίσης εδώ σημαίνει και να γευτούμε τη ζωή, έτσι, γεύουμε τη ζωή. Τρώω όμορφα, πίνω όμορφα, αγκαλιάζω, κάνω, δηλαδή οι αισθήσεις οι οποίες έρχονται και ξυπνάω. Ωραία. Να ένα πρώτο μήνυμα λοιπόν εδώ, το οποίο το έχεις, κράτα το. Πάμε όμως να επιλέξουμε συγκεκριμένα τώρα, μιας και έχουμε ανακατέψει, είχα ανακατέψει και πριν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε. Κύριο καρμικό μάθημα σε αυτή τη ζωή. Ξέρω, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να σου γεννιέται και να λες, με συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, ρεακάς έχεις τόσους χιλιάδες συνδρομητές. Πες ότι σε βλέπουν, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή όλοι. Όσο και να είναι. Επηρεάζει όλους? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να απαντηθεί, θα σου πω. Αν με ρωτήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι, θα σου έλεγα σε ένα μεγάλο ποσοστό ναι. Δεν θα σου το αναλύσω περισσότερο. Θα σου το αφήσω εδώ. Μπορεί όμως από αυτό το ρίξιμο κάποια πράγματα να σε επηρεάζουν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα το μεγάλο ποσοστό μεταφράζεται μετά σε ναι. Όμως η ρίζα,
των θεμάτων και των προβλημάτων των ανθρώπων, το πλέγμα που σας έλεγα και στην αρχή, αφορά όλους μας. Αυτό το κύριο καρμικό μάθημα λοιπόν για σένα, και δες πώς σε επηρεάζουν όλοι, είναι να αντέξεις τη συναισθηματική απογοήτευση. Πες μου τώρα εσύ. Το λέω λίγο γενικά βέβαια. Μπορεί να γίνει και ειδικό για τον καθένα, αλλά το λέω τώρα λίγο γενικά. Πες μου όμως τώρα εσύ, η απογοήτευση, η συναισθηματική απογοήτευση σε οποιοδήποτε τομέα, στα ερωτικά μας, στα επαγγελματικά μας, στη σχέση με τους γονείς, με τους συγγενείς, με τους φίλους, βάλε ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει σε όλους μας σχεδόν. Υπάρχει. 8. Κούπα. Παίρνω τον εαυτό μου, ρισκάρω και πάω σε αναζήτηση. Πάω να βρω άλλα μονοπάτια ευτυχίας. Αυτό είναι το μάθημα σου. Ο καθένας πώς θα το κάνει από εσάς που με ακούτε είναι στο δικό του το κομμάτι, είναι οι δικές του οι επιλογές, έτσι. Όμως το κεντρικό μήνυμα είναι το ίδιο, είναι η απογοήτευση. Η συναισθηματική απογοήτευση. Φεύγω από μια κατάσταση. Άρα για σένα λοιπόν, το κύριο καρμικό μάθημα είναι το 8 κούπα, ο αριθμός 8 παίζει ρόλο, δες το που υπάρχει στη ζωή σου γενικά. Με την νέα σελήνη, με την πανσέλινο, ξεκινάς για νέα μονοπάτια να βρεις, να γεμίσεις συναισθηματικά. Για μισό λεπτάκι, ένα λεπτό, ωραία. Εντάξει, να γεμίσεις συναισθηματικά. Αυτό είναι το νόημα. Δράσεις, μάλλον επιδράσεις που φέρνεις στην ψυχή σου και επηρεάζουν το μάθημά σου. Και είναι το 2 μπαστούνι. Καλή κάρτα. Και φυσικά κοιτάζονται, δεν είναι τυχαίο, κοιτάζονται, μιας και έχουν επιρροές. Το 2 μπαστούνι, αγαπημένε μου, είναι αφήνω πίσω ό,τι με έχει στεναχωρήσει. Το 2 μπαστούνι μιλάει για δοκιμασίες, αλλά σημαίνει επίσης ότι πρέπει να γυρίσει ταξίδι. Όπως εδώ τελειώνει ταξίδι, όπως και εδώ, σημαίνει να προχωρήσω στη ζωή μου, να πάω, πού να πάω. Αλλαγή τόπου, αλλαγή χώρας, αλλαγή από εδώ, εκείνο, να πάω κάπου. Αλλά όμως σημαίνει να αφήσω πίσω τις δοκιμασίες, να μάθω να αφήνω τις δοκιμασίες και να διατηρώ και τη μεριά μου ψηλά. Εντάξει, ξεκάθαρο. Πάμε να δούμε συμπεριφορές, παλιά συναισθήματα, κίνημα. Εδώ έχει βγει ο αυτοκράτορας. Αριθμός 4. Εδώ τώρα σημαίνει μία πατρική φιγούρα. Εδώ σημαίνει ένας άνθρωπος κρυός στο ζώδιο ή οροσκόπος, τέλος πάντων, ή είναι ο συμβολισμός της κατάστασης, μπορεί να είναι και εδώ. Το 4 σημαίνει αφήνω πίσω μία κατάσταση, ένα βασίλειο αν θέλεις, μία αυτοκρατορία, η οποία μπορεί να μην μου κάνει πλέον, να μην μου ταιριάζει σε μένα. Ναι, μεν αυτός προσπάθησε να μου δώσει λογική, να μου δώσει μία φόρμα, να το πω έτσι, μία λογική, μία φόρμα, δηλαδή βγες να πετύχεις. Αυτός είναι δυνατός, έτσι, είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Ένας στίβη, πραγματικά πέτρα. Μπορεί όμως να το κάνει με ανορθόδοξο τρόπο, μπορεί να το κάνει με πολύ στήρα λογική, μπορεί να το κάνει με έναν τρόπο που μπορεί να μην ταιριέσει σε σένα, στη δική σου την ενέργεια, αν και κάπου έχεις πάρει, έχεις επηρεαστεί. Ο αυτοκράτορας όμως, επειδή μιλάμε τώρα για συναισθήματα και συμπεριφορές, δεν σου μιλάει για συναισθήματα εδώ. Σου μιλάει, βάλε τη λογική σου, βάλε τη λογική σου, σε ό,τι και αν σου συμβαίνει. Και πολλές φορές η λογική δεν μας δίνει απαντήσεις και λύσεις, εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι. Πάρε δύναμη. Μιμήσου, όχι μιμήσου, ναι, μπορείς να πάρεις τη δύναμή του. Άρα μιλάμε για δύναμη. Μιλάμε για σθένος, έτσι. Αυτό είναι που χρειάζεται να σε επηρεάσει στα βήματά σου. Πάμε τώρα. Τεστ που πέρασες σε αυτή τη ζωή. Τεστ, εμπόδιο. Και ήταν τα νέα ξεκινήματα. Και όχι μόνο αυτό. Άσος μπαστούνι μιλάει για πολλά πράγματα. Ο άσος μπαστούνι μιλάει για ερωτικά θέματα. Μιλάει ακόμα και για ερωτική επαφή. Μιλάει ακόμα και για επαγγελματικά ξεκινήματα. Ο άσος μπαστούνι λοιπόν θέλει να σου πει είναι η ενέργεια εκείνη που χρειάζεται να έχεις, όπου για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο συγγνώμη, ίσως να μην την είχες στο έπακρο όταν το χρειαζόσουν. Όλα τα πάντα σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το ντουνιά που λέμε, σε οτιδήποτε και αν κάνουμε, χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται φωτιά, δύναμη. Λέω ένα παράδειγμα.
Είναι δυνατόν να έχεις καλές σχέσεις όταν είσαι με το τέρι σου και είσαι τι θα κάνουμε τώρα, το λέω έτσι συγγνώμη, βαριέμαι, σου λέει ο άλλος πάμε μέσα, δεν θέλω τώρα. Λοιπόν, εντάξει, αν δεν έχει ενέργεια ή και στη δουλειά, πρέπει να κάνουμε αυτό, δεν μπορώ τώρα, δεν έχω ενέργεια, λοιπόν, δεν τραβάει. Λοιπόν, γι' αυτό είναι εδώ και σαν ένα κομμάτι που έχει βγει, οι δυσκολίες που πέρασες, που σημαίνει επίσης και κάτι άλλο, νέα ξεκινήματα. Να έχεις τη δύναμη να ξεκινάς και να κάνεις νέα πράγματα στη ζωή. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Παρόλο που είναι πολύ καλή κάρτα, στη θέση που πέφτει και με όλα αυτά που, που κάνουμε στο συγκεκριμένο άνοιγμα, δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Πάμε να δούμε το επόμενο. Τεστ τα οποία εσύ πρέπει να περάσεις. 7 κούπα. Δες το, 7 κούπα. Πανέμορφες κάρτες. Κοίτα εδώ, σχεδιασμοί λοιπόν. Το 7 κούπα λοιπόν είναι από τις πολύ πολύ περίεργες κάρτες των ταρό της μικρής αρκάνας. Το 7 κούπα όμως σημαίνει να προσέχεις τις υποσχέσεις που σου δίνουν οι άνθρωποι και σου υπόσχονται. Αυτό, αγάπη, πράγματα, αυτό, επιτυχίες, αθανασία, υγεία, αυτά. Όχι, όχι, όχι. Θα ελκύεις, θα σε προσεγγίζουν άνθρωποι οι οποίοι θα σου τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Εσύ δεν πρέπει να πιστεύεις απολύτως τίποτα. Από όλα αυτά που σου λένε, κράτα το 0,5% ή και τίποτα. Εδώ επίσης σημαίνει το 7, σημαίνει έχεις ευλογίες. Εσύ ναι, έχεις ευλογίες, έχεις κάποια χαρίσματα. Τώρα εδώ το 7 κούπα, οι ευλογίες που έχεις και τα χαρίσματα που έχεις εξαρτάται στον άνθρωπο, διότι είναι 7 τα χαρίσματα που έχουμε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή όμως. Σου είπα επίσης εδώ ότι και για χάσιμο ενέργειας, εδώ και το φίδι σημαίνει η προδοσία που σημαίνει και χάσιμο ενέργειας, έχει και διάφορα άλλα και εδώ κάποια είναι, δες εδώ και τη σαλαμάνδρα που είναι επιθετική, σημαίνει παγίδες. Έχεις τη δυνατότητα λοιπόν, πρόσεξε να δεις, τα τεστ τα οποία θα περάσεις είναι να μην πέφτεις σε παγίδες που σου στείλουν οι άνθρωποι και χτυπάνε στο συναίσθημά σου, δηλαδή εγώ είμαι εδώ για σένα, για σένα το κάνω. Να σε κοροϊδέψουν και να σε παγιδεύσουν, να δείξουν ενδιαφέρον, του στείλω ότι κοίταξε να δεις, ναι, εγώ είμαι εδώ για σένα. Όποιος και να είναι αυτός, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Όχι φίλε μου, φίλη μου. Βάλε το αίσθημά σου, το ένστικτό σου, τη διαίσθησή σου, γιατί εδώ είναι παγίδες. Αυτό σημαίνει. Προσέχω τις παγίδες. Κράτα το λοιπόν αυτό. Πολύ σημαντικό. Φοβερό. Να στο ξαναφέρω να το δεις. Προσέχω. Μπορείς να το γυρίσεις βέβαια και πίσω το βιντεάκι να το δεις την ανάλυση. Προσέχω τις παγίδες που μου στείλουν οι άνθρωποι και μου υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και εδώ αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να επιλέξει και είναι λίγο σε μια κατάσταση περίεργη. Λεφτά. Δόξα. Εδώ σημαίνει, είναι το κεφάλι της Μέδουσας. Λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή γενικότερα, διότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται πολλές φορές σε οτιδήποτε. Δηλαδή, στις συναλλαγές σου με ανθρώπους, όπου κι αν πας, μεγάλη προσοχή σε αυτά τα που σου υπόσχονται. Αυτό το αφήνω εδώ. Πώς φτάνουμε όμως εδώ τώρα, έτσι, τα τεστ και πώς φτάνουμε τώρα στον καρμικό μας στόχο, να το πω έτσι, δηλαδή οι δράσεις. Ένας άλλος άσος που είναι πεντάκτινο. Παίρνω αυτό εδώ, το οποίο είναι Ποσειδόνιο, δηλαδή είναι νερό, ο Ποσειδώνας θολώνει τα νερά, τα θολώνει πολύ, δεν βλέπουμε καθαρά και όντως έτσι είναι. Αν πας πολύ βαθιά στη θάλασσα, δεν βλέπεις. Είναι σαν σκοτάδι. Και δεν βλέπεις τι υπάρχει εκεί. Και μπερδεύεσαι. Εδώ το άσος πεντάκτηνο σου λέει για μεταμόρφωση. Καλό αυτό, αλλά κάτι πρακτικό. Να αναζητάς την πρακτικότητα των πραγμάτων σε αυτή τη ζωή. Αυτός είναι ο στόχος σου λοιπόν. Αυτές είναι οι δράσεις που χρειάζεται να κάνεις. Πρακτικότητα, λογική, προσεκτικά και πάρε χρόνο, μη βιαστείς. Εδώ σημαίνει παίρνω και χρόνο. Μη βιάζεσαι πάρα πολύ. Ναι, θα γίνει, θα έρθει, αλλά πάρε το χρόνο σου. Πάμε στο επόμενο που είναι συμπεριφορές και αισθήματα για να φτάσω στο στόχο, είναι ότι θα παλέψεις. 5 μπαστούνι παλεύω. Θα παρεξηγηθώ, δεν θα με καταλάβουν, αλλά σημαίνει όμως παλεύω. Ξεκάθαρα, εντάξει. Θα παλέψω και επίσης σημαίνει ότι
Δεν με νοιάζει, πρέπει να παλέψω να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Πάμε τώρα. Ποιος είναι ο καρμικός σου στόχος σε αυτή τη ζωή? Ο καρμικός σου στόχος σε αυτή τη ζωή. Φανταστική κάρτα. Το αστέρι. Το αστέρι λοιπόν εδώ, αγαπημένοι μου, αγαπημένοι μου, έχει να κάνει, δες εδώ το νερό. Εδώ έχει νερό, έτσι, που είναι ζώδιο υδροχός, δεν είναι τυχαίο που έχει πει και ο Πλούτωνας στον υδροχό. Είμαστε σε ένα μετέχνιο που γενικότερα σαν αστρολογικά μπαίνουμε σιγά σιγά στις πύλες του υδροχώου. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι, αλλάζει και τέλος, μη σας μπερδεύω άλλο. Το αστέρι, το οποίο έχει να κάνει με το εξής, έχει να κάνει με τον αριθμό 17, με τον αριθμό 8, κατεύθυνση, ελπίδα, ανανέωση, βρίσκω το σκοπό μου, πιστεύω σε κάτι και πνευματικό το οποίο υπάρχει. Ο καρμικός σου στόχος είναι να βρεις τη διαδρομή σου. Να σου πω και κάτι άλλο. Θα σου φανεί παράξενο. Ψάξε λίγο για Σύριο. Ναι, ψάξε. Ψάξε λίγο για τις Πλειάδες. Διάβασε δηλαδή. Αναζήτησε πηγές. Βιβλία, δεν θα σου προτείνω κάτι εγώ, ψάξε το μόνο σου μόνη σου. Βιβλία για το Σύριο, για τις Πλειάδες, ψάξε τα λίγο να δεις. Και πώς συνδέονται και από την αρχαία Ελλάδα και τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες και τι λέγανε για τις ενέργειες και τι λέγανε για το αστέρι, το Σύριο. Ψάξε τα λιγάκι. Γιατί συνδέονται εδώ. Εδώ είναι οι Πλειάδες, εδώ υπάρχει και ο Σύριος. Ψάξε τα. Όμως γενικά, σαν καρμική κατεύθυνση, εδώ στόχος σε αυτή τη ζωή είναι υπέροχος. Εγώ αυτό θα μείνω με αυτή την κάρτα, τη 17, που σημαίνει, το 17 που σημαίνει είναι η ζωή, είναι η ελπίδα, είναι το αστέρι και το αστέρι σε κατευθύνει. Φανταστικό. Φανταστικό, το αφήνω εδώ λοιπόν. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στο τρίτο deck. Εντάξει. Τρίτο deck. Όσοι επέλεξαν το τρίτο deck με πανέμορφα χρώματα και εδώ. Να δούμε τι έχει να μας πει. Ωραία. Πάμε. Ποιο είναι το κύριο καρμικό μάθημα που έχεις φέρει σε αυτή τη ζωή? Και απαντάνε με μια πανέμορφη κάρτα που είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια, δες εδώ, είναι ένας άγγελος, είναι οι ευλογίες, είναι να πιστεύεις στα θαύματα, είναι η σύνδεσή σου με το πνευματικό κομμάτι, το θεϊκό κομμάτι, και ότι όλα σε αυτή τη ζωή μπορούν να γίνουν και ότι γίνονται θαύματα. Ναι, γίνονται. Η εγκράτεια μας μιλάει επίσης και για, θα μπορούσα να σου πω, μιλάει και για γάμο. Να έρθουμε δηλαδή και στα δικά μας εδώ πέρα τα πράγματα, τα γήινα δηλαδή. Μιλάει για σχέσεις, μιλάει και για το θαύμα των σχέσεων και για το θαύμα του έρωτα και για το θαύμα του γάμου. Το αφήνω εδώ. Ποιο είναι το κύριο καρμικό μάθημα που έχεις φέρει σε αυτή τη ζωή? Και είναι το 4, το 4 μπαστούνι. Το 4 μπαστούνι, αγαπημένα μου, αγαπημένη μου, μας μιλάει για τη χαρά. Δες εδώ. Ενέργεια, χορός, χαρά, ευτυχία. Έχει έρθει λοιπόν εδώ, πολύ 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 σύντομα να σου πω, το θαύμα της ευτυχίας. Το πήρες στο νου, δεν το αναλύω περισσότερο. Ποιες είναι οι παλιές συμπεριφορές και κάποια παλιά συναισθήματα? Είναι το 3 μπαστούνι. Το 3 μπαστούνι σημαίνει κάνω σχέδια. Κάνω σχέδια για το μέλλον, κοιτάζω το μέλλον και αφήνω πίσω μου ό,τι δεν μου χρειάζεται, ό,τι μου είναι άχρηστο σε οποιοδήποτε επίπεδο. Επειδή τώρα, εδώ, εννοείται, ξαναλέμε εδώ, εδώ οι αριθμοί οι οποίοι υπάρχουν, το 14, το 4, το 3, όλα αυτά παίζουν ρόλο σε εσένα. Δες με τι συντονίζεσαι. Και λέω πάλι, ημέρα γέννησης, ημερομηνίες, στο όνομα, μπες στο site μου, στο akastaro.gr. Μπες στο αριθμολογικό προφίλ, βάλε όνομα, επώνυμο, ημερομηνίες γέννησης και δες όλο σου το αριθμολογικό προφίλ να δεις τι είναι οι αριθμοί οι οποίοι βγαίνουν και πώς μπορείς να συντονιστείς με αυτό εδώ πέρα το ρίξιμο το οποίο κάνουμε τώρα, εντάξει. Πάμε τώρα στο επόμενο. Τεστ που πέρασες σε αυτή τη ζωή και είναι το 3 πεντάκτινο. Με την αξία σου, δηλαδή
Πέρασες τεστ που είχαν, που αμφισβητήθηκε η αξία σου, η επαγγελματική σου υπόσταση, αν άξιζες κατά κάποιο τρόπο σαν άνθρωπος, οι συνεργασίες οι επαγγελματικές με τους ανθρώπους κυρίως, ή πώς σε έβλεπε ακόμα και ο σύντροφός σου, ο άνθρωπος που σε αγαπούσε, αν δηλαδή εσύ μπορούσες, είχες τη δυνατότητα, να το πω έτσι, να σε δούνε σαν έναν άνθρωπο ο οποίος ξεχώριζες για αυτά τα οποία μπορούσες να προσφέρεις γενικά, είτε επαγγελματικά είτε συναισθηματικά. Μπορούσες να δώσεις μια καλή συμβουλή. Μπορούσες να δώσεις μια καλή συμβουλή. Μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή επαγγελματικής φύσεως, ερωτικής φύσεως. Να επικοινωνήσεις, να φανείς ως άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί που μπορεί να πει κάτι ουσιαστικό. Αυτό είναι κυρίως το τέτοιο, και βέβαια εδώ έχει να κάνει λίγο και μετά. Έχει να κάνει με την αμφισβήτηση της δικής σου αξίας γενικά. Αυτό κρατάς. Εντάξει. Αυτό είναι το τεστ που πέρασες. Ποιο είναι όμως το τεστ το οποίο θα περάσεις? Και είναι ο ακόλουθος... Εδώ έχουμε πολλά μπαστούνια τώρα. Εδώ είναι ο ακόλουθος μπαστούνι. Τα νέα ξεκινήματα. Η δύναμή σου να πετύχεις. Οι φιλοδοξίες σου. Οι δρόμοι οι οποίοι που σου ανοίγονται. Αυτό είναι το τεστ το οποίο πρέπει να περάσεις. Το καινούριο. Αυτό κράτα. Το καινούριο. Τα νέα πράγματα. Ό,τι και να είναι αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Το καινούριο μπορεί να είναι από σπουδές, να πάω εξωτερικό, να αλλάξω χώρα. Όχι μόνο αυτό, να ξεκινήσω μαθήματα, να μάθω μια γλώσσα, να ξεκινήσω μια καινούρια σχέση, μια καινούρια ζωή. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Στο αφήνω εδώ. Το επόμενο λοιπόν που θα δούμε είναι πώς, τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις λοιπόν στον καρμικό σου στόχο, και είναι ένας, εδώ πάλι έχει βγει μπαστούνι, πολύ ενέργεια θέλει εδώ, λοιπόν, ένας υπότης μπαστούνι. Εδώ έχουμε τον ακόλουθο, εδώ έχουμε τον υπότη. Άρα λοιπόν πρόσεξε να δεις πώς παίρνει εδώ τώρα σάρκα και οστά η αναζήτηση δική σου προσωπική. Φωτιά, ενέργεια, πάθος. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία χρειάζεται να τα δουλέψεις. Έτσι, η ενέργεια, η δύναμη, χωρίς ενέργεια δεν υπάρχουν πράγματα, δεν προχωράνε τα πράγματα. Εδώ βεβαίως υπάρχει ανεξαρτησία. Μόνος σου, μόνη σου. Γιατί ο ακόλουθος, συγγνώμη, ο υπότης μπαστούνι πάει μόνος του. Πάει να κατακτήσει. Τι χρειάζεται να κατακτήσεις? Την ευτυχία σου, έναν άνθρωπο, έναν έρωτα, ένα στόχο. Εδώ σημαίνει κατακτώ τους στόχους μου λοιπόν. Στο επόμενο είναι συμπεριφορές ή αισθήματα που χρειάζεται να έχω, και έχει βγει ένας αυτοκράτορας. Πρέπει στη ζωή, μια πολύ όμορφη κάρτα, να φανείς εσύ, εδώ σημαίνει ο πλανητάρχης έτσι κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν ο αυτοκράτορας, που σημαίνει ότι ο αυτοκράτορας δεν σημαίνει ότι χτίζει μόνο μια αυτοκρατορία, σημαίνει γνωρίζω, το έχω, το κατέχω, ξέρω τι θα κάνω, το έχω περικυκλώσει. Έχω σκεφτεί, έχω αναλύσει. Ο αυτοκράτορας επίσης σημαίνει έχω αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Και όταν δεν την έχεις, με κάποιο τρόπο πρέπει να τη χτίσεις. Ο καθένας τώρα πώς θα τη χτίσει, θα το κάνει, και πάλι και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά με αυτοπεποίθηση, αφού έχεις ευλογίες εδώ, αυτά έχεις τόσα πράγματα, θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Και πάμε με το. Στόχος καρμικός σε αυτή τη ζωή. Ποιος είναι ο καρμικός σου στόχος σε αυτή τη ζωή? Είναι ένα άλλο δεκάρι. Λέρε φίλε. Λοιπόν, μπαστούνια. Πολύ φωτιά, πολύ ενέργεια σε σένα. Το 10 λοιπόν, το 10 μπαστούνι, μας μιλάει. Ο στόχος σου είναι να αναλαμβάνεις πρώτα απ' όλα τις ευθύνες σου. Εντάξει, αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν το παίζω μόνο αυτοκράτορας και δίνω στους άλλους συμβουλές ή δίνω στους άλλους πάρε εσύ το βάρος για μένα. Το αναλαμβάνουμε και εμείς σε ό,τι μας αναλογεί. Επαγγελματικά, συναισθηματικά, σχέσεις, γάμος, αναλαμβάνουμε και εμείς ένα βάρος, αναλαμβάνουμε μια ευθύνη. Το άλλο είναι ότι πρέπει να τα σηκώσει αυτά τα βάρη. Εδώ ένα μήνυμα ότι ο στόχος σου, ο καρμικός, έχει και να κάνει και με το 10, έχει να κάνει και με το 1. Λοιπόν, είναι να σηκώνεις όχι μόνο βάρη, να αναλογίζεσαι, να αναλαμβάνεις το βάρος της ευθύνης το οποίο σου αναλογεί. Όποιο και να είναι αυτό, το βάρος. Στον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά σημαίνει παίρνω την ευθύνη μου. Και όταν πάρω την ευθύνη μου, πηγαίνει και προς τα πίσω η όλη η ιστορία, έτσι. Τότε έχω αυτοπεποίθηση,
πρέπει να έχω αυτοπεποίθηση για να κουβαλήσω το βάρος. Τότε σαν πάω για να κάνω νέα πράγματα, να προχωρήσω με ενέργεια και με δύναμη, και εδώ έχει βγει και ο υπότης και ο ακόλουθος που σημαίνει νέα πράγματα, αποκτώ αξία, κοιτάζω με αισιοδοξία το μέλλον, η ζωή τότε μου φαίνει χαρά και νιώθω την ευλογία. Το πιάσατε το νόημα? Συγκλονιστικό θα έλεγα. Συγκλονιστικό, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο μας, και στην τελευταία μας επιλογή. Το έχετε τώρα το όλο το... Το έχουμε δηλαδή, έχετε δει λιγάκι τι γίνεται όσον αφορά για αυτό το ρίξιμο. Πάμε καρμική κλωστή. Λοιπόν, και επιλέγουμε ένα κύριο καρμικό μάθημα. Άσος ξυφών, η αξία σου. Το κύριο καρμικό μάθημα που φέρνει σε αυτή τη ζωή είναι να αναλογιστείς τη δύναμή σου, την αξία σου, η αναγέννηση, η ανανέωση, και ξεχωρίζω την αλήθεια από το ψέμα. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Δύσκολη ιστορία. Μπορεί, θα δούμε βέβαια στην πορεία, αυτό σημαίνει και είμαι και μόνος μόνη μου λίγο στη ζωή και τα κάνω μόνος μου. Πάμε. Δράσεις από παλιές ζωές, δράσεις από που φέρνει η ψυχή. Εδώ λοιπόν τώρα να το. Εδώ είναι η απογοήτευση. 10 ξυφών. Δες την προδοσία εδώ να εκτιλήσετε. Είναι, το κουβαλάει η ψυχούλα σου αυτό. Κάτω από πολλές έννοιες. Το 10 ξυφών είναι από τις πολύ δυσίωνες περίεργες κάρτες. Δεν είναι τυχαίο ότι και αυτό το 10 μας κάνει πάλι ένα και συντονίζεται με αυτό εδώ. Μόνος, μόνη μου, σε αυτή τη ζωή πορεύομαι. Το μόνος μόνη μου μπορεί να σημαίνει, μπορεί να είσαι με φίλους, μπορεί να είσαι σε σχέση και να νιώθεις πιο μόνη και από μόνος, έτσι. Από το να είσαι ένα μόνος ή μόνη σου, λοιπόν. Διότι εδώ οι προδοσίες είναι πολύ ίσχυρες. Εδώ οι απογοητεύσεις και τα πισωμαχαιρώματα είναι πολύ έντονα. Όμως έρχεται με κάποιο τρόπο να στο βγάλεις στην επιφάνεια και να το δεις εσύ πώς μπορεί να το επιλύσεις. Ποιες είναι οι συμπεριφορές και τα συναισθήματα? Εδώ είναι ο ήλιος, να έρθουν όλα στο φως. Ζεστασιά, εσύ να μείνεις ζεστός άνθρωπος. Μην ψυχρανθείς, μην αφήσεις την απογοήτευση, την προδοσία να κρυώσει η καρδιά σου, να είσαι ζεστός άνθρωπος, που το έχεις, που είσαι. Και βεβαίως ο ήλιος τι σημαίνει? Φέρνω όλο, μάλλον διώχνω το σκοτάδι. Δες το και φιλοσοφικά αυτό και όπως το λέω, διώχνω ότι μαύρο υπάρχει και φέρνω την αλήθεια στην επιφάνεια. Γιατί σου λέω αλήθεια? Γιατί και ο ήλιος φέρνει την αλήθεια, αλλά και ο άσος ξυφών ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα. Αυτό, ο άσος ξυφών, επίσης είναι το ξύφος του Θεού, που σημαίνει πηγαίνω και πολεμάω και γίνομαι και ο Απόστολος κατά κάποιο τρόπο του Θεού, του Λόγου του Θεού. Μην το μπερδέψετε ότι πάω να γίνω Άγιος, Αγία ή δεν ξέρω τι. Σημαίνει όμως ότι χρησιμοποιώ το θετικό, χρησιμοποιώ το φως. Αυτό να κρατήσετε. Πάμε. Τεστ που πέρασες αυτή τη ζωή. Έρωτες. 2 κούπα. Αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες κατά κάποιο τρόπο, ναι μεν είναι και διαφορετικές αλλά έχουν και πάρα πολλές ομοιότητες, βγαίνουν για δίδυμες φλόγες, αν θέλεις μπες και στο site μου, βάλε την δική σου ημερομηνία γέννησης, βάλε τους συντρόφους σου ή αυτόν που σε ενδιαφέρει, θα δεις αν είστε δίδυμες φλόγες, παίζει μεγάλο ρόλο εδώ, αλλά πέρα από αυτό εντάξει, okay, 2 κούπα έχει να κάνει με τον έρωτα, με την αγάπη, με τον έρωτα, ή ακόμα και με τη φιλία, έτσι, θα μπορούσα να πω τώρα επειδή είναι γενικό, πέρα από το ερωτικό κομμάτι, και με ανθρώπους, με φιλίες, με... Άρα αυτά είναι τα τεστ που πέρασες, οι σχέσεις των ανθρώπων. Με ποιους ταιριάζω, με ποιους δεν ταιριάζω, αν ταιριάζουμε, αν τελικά δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν ταιριάζουν πρέπει να είναι σε σχέση. Εγώ θα σου έλεγα ναι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ταιριάζουν. Μπορεί να έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης, να έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο συναισθηματικό. Μπορεί να έχουν το ίδιο συναισθηματικό τρόπο, αλλά τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ή μπορεί να έχουν σε κάποια σημεία να συμφωνούν, σε άλλα να διαφωνούν. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι σε σχέση. Κράτα το αυτό. Γιατί βγήκε εδώ. Εντάξει, είναι τεστ. Αυτό είναι λοιπόν
που πέρασες, θέματα σχέσεων γενικά. Το άλλο είναι τα τεστ τα οποία πρέπει να περάσεις και είναι να νικήσεις τη ζωή. Εδώ είναι το έξι μπαστούνι. Τι σημαίνει όμως νικάω? Σημαίνει ότι έχω τέτοια δύναμη να καταλάβω ότι οι σχέσεις έχουν ευθύνη, το 6 σημαίνει ευθύνη, αλλά επίσης η αριθμία εδώ πέρα είναι 1, 10, 1. Εδώ είναι το 21, όχι λάθος, ναι το 21, εδώ είναι το 2, εδώ είναι το 6, όχι, εδώ είναι το 19, sorry, έχει... Απλά είναι λατινικός ο τρόπος που έχει την αριθμίση και με μπέρδεψε λίγο. Είναι το 19, εντάξει, που πάλι μας κάνει ένα και εδώ. Δες τα εσύ. Εδώ όμως το 6 σημαίνει νικάω, σημαίνει δοξάζομαι, σημαίνει πετυχαίνω. Σημαίνει τα τεστ που πέρασα έχουν να κάνουν με μένα τελικά σε τι έχω καταφέρει στη ζωή μου, να σου το πω έτσι πολύ πολύ απλά. Πώς φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το στόχο, είναι 9 κούπα, ωραία. Σημαίνει, βάζω επιθυμία, πάλι εδώ έχει τον αριθμό 9, είναι από τις πολύ καλές κάρτες, είναι η κάρτα της ευχής έτσι όπως λέγεται ή των επιθυμιών. Το 9 κούπα σου μιλάει για επιθυμίες τις οποίες τις υλοποιώ, τις πετυχαίνω. Εδώ σημαίνει, επιθυμία. Βάζουν επιθυμία. Ποια είναι αυτή που θέλω να πετύχω? Σηκώνομαι και παίρνω δράση. Έτσι, με το να είμαστε έτσι και να περιμένουμε, δεν έρχεται τίποτα. Πολύ καλό όμως. Εδώ τώρα, γενικά, αν παρατηρήσεις, παρόλο που σου βγήκανε λίγο δύσκολη η κάρτα εδώ πέρα, όχι τόσο άσοξυφωνα, αυτό εδώ πέρα, οι υπόλοιπες κάρτες δείχνουν μια ενέργεια στην οποία σημαίνει ότι εσύ, ας το πω έτσι καρμικά, έχεις πολύ ισχυρά δυνατά στοιχεία για να πετύχεις πολλά πράγματα. Κράτησε το αυτό. Κράτησε το σαν συμβουλευτική. Πάμε στο επόμενο. Συμπεριφορές αισθήματα. Υπομονή. Να μάθεις και την υπομονή. 7 πεντάκτινο. Το 7 πεντάκτινο, το 7 δυναρίων εδώ μας μιλάει για υπομονή. Μπάλεσε το σπόρο, φρόντισε, κάνε ό,τι να κάνεις και να έχεις υπομονή και στη ζωή. Δηλαδή, εδώ τώρα έχουμε, εδώ είναι το 7. Το 7 σημαίνει και ευλογίες, σημαίνει και κληρονομικό χάρισμα. Δεν θα το αναλύσω περισσότερο. Λοιπόν, όμως το 7 σημαίνει υπομονή και υπάρχει ένα ερώτημα. Αξίζει να περιμένω? Σε αυτά που κάνεις στη ζωή σου, εδώ το καρμικό αυτό χαρτί σου λέει αξίζει να περιμένεις. Για αναλύσε το λιγάκι, για δες το. Ωραία. Όμως ό,τι και να είναι, είτε αξίζει είτε δεν αξίζει, σε οτιδήποτε κάνεις, αξίζει αυτός ο έρωτας, αξίζει αυτή η δουλειά, αξίζει αυτό, αξίζει εκείνο. Δώσε και λίγο χρόνο να οριμάσουν τα πράγματα, μην πάρεις μια βιαστική απόφαση. Και ποιος είναι ο δικός σου ο καρμικός στόχος σε αυτή τη ζωή και έχει βγει ένας υπότης πεντάκτηνο, μια πολύ όμορφη κάρτα. Κοίταξε να δεις. Έχεις αποστολή στη ζωή. Αυτή η αποστολή στη ζωή σου δεν είναι άμεση. Δηλαδή, πώς το λέω, δεν είναι μια αποστολή η οποία χρειάζεται να γίνει άμεσα, μπαμ μπαμ που λένε. Είναι μια αποστολή η οποία χρειάζεται το χρόνο της να οριμάσει μέσα σου. Διότι στον κάθε άνθρωπο οριμάζει με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό χρόνο και σε διαφορετικές συνθήκες. Εδώ τώρα επειδή είναι πεντάκτηνα μπορεί να είναι μια αποστολή στο επαγγελματικό κομμάτι. Αναγνώριση, επαγγελματική επιτυχία, σπουδές, να χτίσεις, να κάνεις, να μετάδοση γνώσεων, αυτά. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι χρειάζεται και χρόνος να οριμάσουν πολλά πράγματα μέσα σου, προτού καταλάβεις λίγο και ποια είναι η αποστολή σου, η οποία όποιο και να είναι, πρέπει να είναι πρακτική, να είναι ρεαλιστική, να ισχύει γι' αυτό εδώ πέρα τον κόσμο. Μην είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, ναι, να κάνω ευτυχισμένους τους ανθρώπους. Οκ, εντάξει, μπορεί να είναι αυτό. Πώς θα τους κάνεις όμως, με ποιον πρακτικό τρόπο θα το κάνεις, ένας άλλος μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους. Οκ, με ποιον τρόπο θα το κάνεις πρακτικό, θα μαγειρεύεις, θα φτιάξεις μια εταιρεία και θα δίνεις λεφτά, θα δίνεις, λέω τώρα, δεν ξέρω τι, εντάξει, θα τους εκπαιδεύεις, θα τους κάνεις. Ό,τι και να είναι όμως εδώ, επειδή έχουμε δύο κάρτες οι οποίες είναι πεντάκτηνα, χρειάζεται χρόνος. Και εδώ η αποστολή σημαίνει επίσης ευγένεια, σημαίνει καλός σκοπός, σημαίνει ηρεμία ψυχής, σημαίνει κατασταλάζω και βεβαίως σημαίνει ότι θα
φτάσω στο στόχο μου και μάλλον στο πω διαφορετικά, ότι για το στόχο του καρμικού σε αυτή τη ζωή είναι ότι έχω και χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί υπάρχουν και στόχοι που χρειάζεται πιο γρήγορα. Εντάξει, ωραία. Ελπίζω να σου άρεσε. Εκείνο που έχω να ρωτήσω είναι, είναι κάτι το οποίο σε γέμισε? Είναι κάτι το οποίο σου δώσε έμπνευση αυτή η ανάλυση που κάναμε? Θα ήθελα πολύ να μάθω. Σε ευχαριστώ πολύ.